Άγιος Κάλιστος και Άγιος Ιγνάτιος Ξανθόπουλη. Στο Άγιο Βάθισμα δεχόμαστε δωρεάν τη Θεία Χάρη, αφού όμως τη συγκαλύψουμε ύστερα με τα πάθη, την καθαίρουμε πάλι με την εκπλήρωση των εντολών. Έκτον, αλλά τότε στη Θεία Μήτρα, δηλαδή στην Ιερή Κολυμβήθρα, δεχόμαστε εξ ολοκλήρου τέλεια δωρεά τη Θεία Χάρη. Αν όμως κατόπιν τη σκεπάσουμε, ενώ δεν έπρεπε, με την κακή χρήση των προσκέρων και με τη φροντίδα των βιωτικών υποθέσεων και με την αχλή των παθών, έχουμε πάλι τη δυνατότητα ακόμη και έτσι, με τη μετάνοια και με την εκπλήρωση των θεουργικών εντολών, να ξαναπάρουμε και να ανακτήσουμε την υπερφυσική αυτή λαμπρότητα και να τη δούμε να προβάλλει ολοφάνερα. Βέβαια, κατά το μέτρο της επιμέλειας και της πίστεως καθενός, γίνεται και η φανέρωσή της. Και πριν από αυτά, με τη βοήθεια και την αγαθότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος, ο Χριστός, επειδή είναι τέλειος Θεός, δόρισε τέλεια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όσους βαπτίστηκαν. Αυτή η χάρη δεν δέχεται προσθήκη από εμάς, αλλά αποκαλύπτεται και φανερώνεται σε εμάς ανάλογα με την εργασία των εντολών. Και η ίδια μας προσθέτει πίστη, μέχρι ότου καταλήξουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και στην πλήρη οριμότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός. Ό,τι λοιπόν προσφέρουμε όταν αναγεννηθούμε από Αυτόν, και τούτο από Αυτόν προέρχεται και από Αυτόν ήταν κρυμμένο μέσα μας. Όποιος πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πρέπει να ασκεί όλες τις εντολές, αλλά και την περισσότερη εργασία να την αφιερώνει σε αυτές που είναι σπουδαιότερες από τις άλλες και κάπως γενικότερες. Εύρωμον. Η αρχή λοιπόν και η ρίζα, όπως είπαμε, όλης αυτής της προσπάθειας είναι να ζούμε σύμφωνα με τις σωτήριες εντολές, ενώ το τέρμα και ο καρπός είναι να επανέλθουμε στην τέλεια χάρη του Πνεύματος που μας πρωτοδορήθηκε με το βάφτισμα. Και είναι βέβαια αυτή η χάρη μέσα μας, γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές Του, αλλά είναι καταχωμένη από τα πάθη και αποκαλύπτεται με την εργασία των θεουργικών εντολών. Γι' αυτό πρέπει, με την κατά το δυνατόν εκπλήρωση όλων αυτών των εντολών, να σπέβδουμε με κάθε τρόπο να ανακαθάρουμε την ψυχή για τη φανέρωση του Πνεύματος και να δούμε τη χάρη ολοφάνερα. Γιατί όπως λέει προς τον Θεό ο μακάριος Δαβίδ, ο νόμος σου είναι λίχνος για τα βήματά μου και φως για τους δρόμους μου. Και η εντολή του Κυρίου φέγγει από μακριά και φωτίζει τα μάτια μου. Και συμμορφωνόμουν με όλες τις εντολές σου. Και ο ετησθήθιος μαθητής λέει, όποιος φυλάει τις εντολές του μένει μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα σε εκείνον. Και οι εντολές του δεν είναι βαριές. Και ο Σωτήρας λέει, όποιος κρατά τις εντολές μου και τις τηρεί, αυτός είναι που με αγαπά. Και όποιος με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Θα τον αγαπήσω και εγώ και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Εάν με αγαπά κάποιος, θα τηρήσει τον λόγο μου και θα τον αγαπήσει και ο Πατέρας μου. Θα έρθουμε σε Αυτόν και θα εγκατασταθούμε μέσα Του. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν τηρεί τους λόγους μου. Και μάλιστα στις πρώτες και γενικότερες εντολές, που είναι σαν μητέρες των λοιπόν, να αφιερώνουμε την περισσότερη εργασία μας. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού, θα επιτύχουμε αλάνθαστα και το σκοπό μας, δηλαδή την καλή έναρξη, αλλά και το τέλος της επιθυμίας μας, που είναι η φανέρωση του Πνεύματος. Αρχή κάθε θεάρεση της εργασίας είναι η με πίστη επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μαζί με αυτήν η ειρήνη και η αγάπη που ανατέλουν από αυτήν. Όγδον. Αρχή λοιπόν κάθε εργασίας θεάρεσης είναι η επίκληση με πίστη
του σωτηρίου ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο ίδιος είχε πει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Μαζί με αυτήν είναι και η ειρήνη, γιατί λέει, πρέπει να προσεύχεστε χωρίς οργή και διαλογισμούς, όπως επίσης και η αγάπη, επειδή ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει μέσα στην αγάπη, μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός σε Αυτόν. Η ειρήνη και η αγάπη δεν κάνουν μόνο την ευχή ευπρόσδεκτη, αλλά και από αυτή πάλι την ευχή γεννιούνται και ανατέλουν και οι ίδιες σαν δίδυνες θεϊκές ακτίνες και αυξάνουν και τελειοποιούνται. Με κάθε μία από αυτές και με τις τρεις μαζί χαρίζεται άφθονο σε μας ο πλούτος όλων των αγαθών. Ένατον, από αυτά ή μάλλον με καθένα από αυτά χωριστά και με τα τρία μαζί χαρίζεται άφθονα σε μας και μας πλημμυρίζει ο πλούτος όλων των αγαθών. Με την επίκληση δηλαδή, με πίστη του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ελπίζουμε με βεβαιότητα να λάβουμε το έλεος και την αληθινή ζωή που είναι κρυμμένη μέσα στον Χριστό. Γιατί αυτά αφήνει να αναβλήσουν σαν από μια αέναη θεία πηγή το όνομα του Κυρίου Ιησού που το επικαλούμαστε με καθαρότητα μέσα στην καρδιά. Με την ειρήνη που ξεπερνά κάθε νου και που δεν έχει κανένα όριο. Αξιωνόμαστε να συμφιλειωθούμε με τον Θεό και μεταξύ μας. Και τέλος, με την αγάπη που η δόξα της δεν συγκρίνεται με τίποτε, επειδή είναι το τέλος και η συγκεφαλαίωση του νόμου και των προφητών, ώστε και ο Θεός να ονομάζεται αγάπη. Ενωνόμαστε ολοκληρωτικά με τον Θεό, αφού καταργείται η αμαρτία μας με τη δικαιοσύνη του Θεού και με την υιοθεσία της χάρης, η οποία ενεργείται μέσα μας παράδοξα με την αγάπη. Γιατί λέει, η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και η αγάπη τα δέχεται όλα. Η πίστη, η ελπίδα, η υπομονή δεν την αφήνουν ποτέ. Η αγάπη δεν χάνει ποτέ την αξία της. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, κατά τον καιρό του σωτηρίου πάθους του, αυτά άφησε στους μαθητές του σαν αποχαιρετιστήριες εντολές και θεία κληρονομιά, όπως επίσης και μετά την Ανάσταση. Δέκατον, γι' αυτό και ο ίδιος ο Πανάγαθος και γλυκύτατος Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και όταν έφτασε για χάρη μας στο εκούσιο πάθος του και όταν φανερώθηκε στους Αποστόλους μετά την Ανάσταση, αλλά και όταν έμενε να ξαναγυρίσει στον καταφύση δικό του και κατά χάρη δικό μας πατέρα, άφησε όλα αυτά στους δικούς του ως πατέρας γνήσιος και φιλόστορκος, σαν αποχαιρετιστήριες εντολές και παρηγοριές ευχάριστες και ενέχειρα ισχυρά ή μάλλον αναφέρετη θεόδοτη κληρονομιά. Αυτό φαίνεται σε όσα είπε στους μαθητές όταν έφτασε η ώρα του σωτηρίου πάθους. Ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα σας το κάνω και σας βεβαιώνω πως όσα ζητήσετε από τον Πατέρα μου στο όνομά μου θα σας τα δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Ζητάτε και θα λάβετε για να ολοκληρωθεί η χαρά σας. Την ημέρα εκείνη θα ζητήσετε, να ζητήσετε στο όνομά μου. Και πάλι μετά την Ανάσταση τους είπε, όσοι πιστεύσουν θα κάνουν αυτά τα θαύματα, στο όνομά μου θα βγάλουν δαιμόνια, θα μιλήσουν νέες γλώσσες. Συμφωνούν με, συγγνώμη, συμφωνούν με αυτά και όσα λέει ο επιστήθιος μαθητής. Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα ενώπιον των μαθητών του, που δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο τούτο. Αυτά γράφτηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομα του. Και ο Θεσπέσιος Παύλος λέει, στο όνομα του Ιησού θα προσκυνήσουν όλοι
αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων έχει γραφεί. Τότε ο Πέτρος, γεμάτος πνεύμα Άγιο, είπε: «Μάθετε όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ στο όνομα του Ιησού του Ναζαρέου, που εσείς σταυρώσατε και που ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, στο όνομα τούτο στέκεται αυτός μπροστά σας, υγιής». Και λίγο πιο κάτω: «Από κανέναν άλλο δεν μπορεί να προέρθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε». Και πάλι λέει ο Σωτήρας: «Μου δόθηκε όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη». Επίσης, με όσα πάλι είπε ο Θεάνθρωπος Κύριος πριν τη σταύρωσή του στους Αποστόλους: «Σας αφήνω την ειρήνη, σας δίνω την ειρήνη τη δική μου, και αυτά τα λέω για να έχετε ειρήνη ενωμένη με μένα». Και αυτή είναι η εντολή μου: να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και με αυτό θα σας γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και όπως με αγάπησε ο πατέρας μου, έτσι σας αγάπησα και εγώ. Μείνετε στην αγάπη μου. Αν τηρήσετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ τήρησα τις εντολές του πατέρα μου και μένω μέσα στην αγάπη του». Και μετά την Ανάσταση, πάλι με διάφορες ώρες, φαίνεται πολλές φορές ότι τους έδωσε την ειρήνη, εμφανιζόμενος στους δικούς του και λέγοντας: «Ειρήνη σε εσάς, ειρήνη ημίν». Και πως τον Πέτρο, τον οποίον εμπιστεύτηκε την αρχηγία των μαθητών, δείχνοντας ότι η φροντίδα του ποιμνίου είναι κάποια αμοιβή της φλογερής αγάπης προς τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, είπε τρεις φορές: «Αν με αγαπάς, Πέτρε, περισσότερο από τους άλλους, πείμανε τα πρόβατά μου». Μπορεί κανείς, όχι άστοχα, να πει και τούτο, ότι από τις παραπάνω τρεις εξαίσιες εντολές γεννιούνται και άλλα τρία εξαιρετικά. Και αυτά είναι η κάθαρση της ψυχής, ο φωτισμός και η τελείωση.